ψυχολογίας. Και τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει την εκπομπή του Ανάπτυξη της Γης, τον κύριο, τον καθηγητή μας, τον κύριο Λάπρο Λιάβα, να μιλήσει με όλους εσάς και να του δώσετε όποια πληροφορία έχετε και όσο χρειάζεται γύρω από το χώρο του τραγουδιού, της μουσικής, της περιοχής μας στην Αρκαδία, σε συνεργασία με την πρόεδρο, την κυρία Άννα Αναγνώστου, από το Λύκειο Ελληνίκων, και καλωσορίζω και όλους εσάς που είστε πάντα δίπλα μας κάθε φορά που έχουμε κάποια εκδήλωση. Είναι χαρά και τιμή να είμαστε εδώ στην Τρίπολη, μια περιοχή και στην Αρκαδία με τόσο πλούσια παράδοση από την αρχαιότητα, όχι μόνο τώρα. Και είναι μια πολύ ωραία σύμπτωση ότι πριν δύο μέρες στην Αθήνα, στο χώρο που γυρίσουμε το Αλάτι της Γης, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 5 ομάδες εδώ από την Τρίπολη. Με το καλό θα δείτε στις 26 του μήνα στο Αλάτι της Γης, είναι αφιερωμένο στην Αρκαδία και στην Τρίπολη. Είχαμε το Λύκειο Ελληνίδων της Τρίπολης, την χορευτική τηλεοραστική εστία, το χορευτικό όμιλο της Τρίπολης, την Αρκαδιανή και την Τεγέα. 5 ομάδες εξαιρετικές, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, μιλήσαμε εδώ για την παράδοση και τα αγαθά του τόπου. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ προνομιακός τόπος και η Αρκαδία και η Τρίπολη. Καλούνται να παραλάβουν όλα αυτά τα τραγούδια και τους σκοπούς και να τα παράσουν με τη σειρά τους στα δικά τους παιδιά, στους δικούς τους μαθητές. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το μουσικό σχολείο. Πριν λίγη ώρα είχαμε ένα σεμινάριο για τους δασκάλους και με τους δασκάλους μιλήσαμε και του δώσαμε ένα υλικό με το οποίο πια στις τάξεις τους θα προσπαθήσουν να μιλήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στη δημοτική μουσική. Και από τα μικρά παιδιά, ερχόμαστε τώρα στα μεγάλα παιδιά. Στα μεγάλα παιδιά και ξέρετε, αυτό που προτείνω είναι να ξεχάσουμε τον όρο καπί. Τι σημαίνει καπί? Κέντρο, λέει, ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένη. Ερχόμαστε σε εσάς γιατί εσείς είσαστε θεματοφύλακες της παράδοσης. Στα ταξίδια που έχουμε κάνει άλλη την Ελλάδα, στους χώρους αυτούς που λένε καπί, έχουμε βρει πραγματικά θησαυρούς από ανθρώπους που θυμούνται τα παλιά τραγούδια, τους παλιούς χορούς, τα έθιμα, τα παραμύθια, ένας τεράστιος πλούτος που εσείς τον έχετε. Και επίσης έχετε και άλλη μια πολυτέλεια τώρα. Έχετε πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας από ό,τι είχατε όταν κάποια χρόνια πριν όταν δουλεύατε. Είναι ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας και σας ευχαριστώ να μην φάω τον χρόνο τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τον κύριο Πιτρόπουλο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι από στο Λύκειο Ελληνίδων μια ορχήστρα είχε δημιουργηθεί με παραδοσιακά όργανα, με βιολί, κλαρίνο, λαούτο και το και νομίζω ότι είστε ο μόνος ο οποίος είστε στη ζωή από τους Νεραντζουλά. Έλεγε το
φέρετε μέλι, φέρετε γάλα να με δώσετε τη νύχτα. Και αρχίζει το τραγούδι. Καινούριος γάμος γίνεται. Αυτά λέει το τραγούδι. Πού είσαι παλιά του Πολιτσάκη.
και μόνο ξαναγυρνώ πάλι σαν περασμένο. Λοιπόν, κάτω από τον Αιγεβασιλή, την εκκλησία των Αιγεβασιλή, εσμήναμε τα βράδια οι φίλοι. Την κιθάρα στη Μασχάλη για να είχα κατάλληλες που είναι η Αϊκόπα. Αμαξάκι τραβαπάλι, δεν είναι οι καρπούσες. Ήταν τα μαξάκια που πηγαίνανε τότε σε διάφορες, ας πούμε, δουλειές. Λοιπόν, και λέει, με τη σημαία το παλιό, μας κατερεί το καπηλιό. Η σημαία, όποιος πουλάγε κρασί τότε, γιατί στις γειτονίες πήγαν κρασιά, καρσοπουλιά, τα λέγανε. Εβάλανε μία σημαία από μία σακούλα λευκή, για να μην είχαν πανί λευκό, και βάλανε μία από τραχανά ή από χιλοπίτων μία σακούλα λευκή, σε ένα καλάμι. Και είχε έννοια ότι εκεί που λέτε κρασί. Λοιπόν, και μετά λέει, που είσαι παλιά Τρυπολιτσά, με μάτια δικιάδου μελισμένη. Η πρώτη μου αγάπη, ένα στερνό, ποτήρι απόψε ξανακερνώ, τσενιώτη τη χαμήνη. Μια βολτίτσα ως το πάρκο, κάτω του πάρκο. Λοιπόν, και ως το Μάη Θανασάκη. Πίσω από το μισοκτισμένο, εγώ το θυμάμαι, γιατί είμαι 88 χρόνος, 87 που λέω αυτά. Ναι, λοιπόν, και πίσω είχαν χτίσει ένα παλάτι του Πολτσότες για το βασιλιά. Αλλά αυτό δεν αποπερατώθηκε ποτέ. Και ο δρόμος δεν πήγαινε ευθεία. Το θυμάμαι εγώ, πήγαινε γύρω-γύρω. Και ήταν το γιαπί τότε, ας πούμε, του παλατιού. Εκεί μπορεί να πήγαινε και ο Κωνσταντάκης. Ήταν ένα νούμερο της Τρυπολής, αλλά ήταν πολύ αγαπητός. Ο Ρεμπατσουλέας λεγόταν. Ναι, γι' αυτό λέμε πίσω, θα φωνάξουμε τον Κωνσταντάκη, θα τον κράξουμε λιγάκι. Παλιά Τρυπολίτσα, με μάτια βουρκωμένα, τα για τα χώματα προσκυνώ, απόψε μόνο
παιδιά μου γυαλό. Yeah.